Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, μπροστά στις κάλπες που αναμένετε να στηθούν τις επόμενες εβδομάδες, επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις από τη δική μου θέση στο Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο είναι ο χώρος όπου μεταλαμπαδεύεται η γνώση, όπου αλλάζει χέρια η σκυτάλη από τους προηγούμενους στους επόμενους, όπου παράγεται νέα γνώση και ζυμώνεται το παλιό με το νέο. Το Πανεπιστήμιο είναι τα κτίρια, τα εργαστήρια, ο εξοπλισμός, οι φοιτητικές εστίες, τα γραφεία, που όμως για να ζωντανέψουν πρέπει να συναντηθούν με το επιστημονικό δυναμικό, δασκάλους και ερευνητές, το προσωπικό που το θέτει σε λειτουργία, αλλά κυρίως εσάς, τους φοιτητές. Εσάς δηλαδή που θα στελεχώσετε αύριο την παραγωγή. Θα πάρετε τη θέση των δασκάλων σας. Θα βάλετε σε κίνηση τα γρανάζια της οικονομίας. Θα σχεδιάσετε καινούργια κτίρια. Θα δημιουργήσετε νέα έργα τέχνης. Το πόσο ελεύθεροι θα είστε σε αυτό, σε ποιο βαθμό θα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις συναρπαστικές δυνατότητες της εποχής μας, σχετίζεται άμεσα με το πώς σπουδάζετε και πώς ζείτε μέσα στο πανεπιστήμιο, αλλά και έξω από αυτό. Τι δυσκολίες αντιμετωπίζετε. Τι ευκαιρίες σας δίνονται και σας στερούνται. Σε ποιο βαθμό σας επιτρέπετε να ξεδιπλώσετε τα ταλέντα σας, τα διαφορετικά ταλέντα που έχει ο καθένας. Αν και πώς έχετε μάθει να συνεργάζεστε ο ένας με τον άλλο. Με ποια κριτήρια θέτετε στόχους στη ζωή σας. Για όλα τα παραπάνω, ο ρόλος, η λειτουργία, η εξέλιξη του Πανεπιστημίου είναι κομβική σημασίας. Και αυτά είναι συνάρτηση του συστήματος μέσα στο οποίο λειτουργεί το Πανεπιστήμιο και το οποίο αναγκαστικά υπηρετεί. Τα πανεπιστήμια δεν είναι νησίδες διαλογισμού. Δεν είναι tour de voir, που λένε και στα γαλλικά, που είναι και της μόδας. Ούτε πλατωνική πολιτεία που κοιτά τον κόσμο από ψηλά. Είναι ένας ζωντανός χώρος, πλεγμένος μέσα στον κοινωνικό ιστό. Οι πύλες του δεν μπορούν να κλείσουν απ' έξω την πραγματική ζωή. Όταν έρχεστε στη σχολή σας κάθε μέρα, κουβαλάτε μαζί σας τα βιώματα και τα προβλήματα της οικογένειάς σας, την κούραση της προηγούμενης μέρας, την αγωνία για την αυριανή μέρα, την επιθυμία να ζήσετε, να χαρείτε, να δημιουργήσετε, αλλά και τον θυμό όταν αυτά σας αστερούν. Για παράδειγμα, σκέφτομαι καμιά φορά, ειδικά όταν κάνω μάθημα, σε μια εποχή όπου πολλής λόγος γίνεται για τα έξυπνα κτίρια, τα έξυπνα δίκτυα, όλα έξυπνα, εσείς ζείτε και σπουδάζετε σε κτίρια υγρά και κρύα, χωρίς χώρους για άθληση και καλλιτεχνική δημιουργία, χωρίς ούτε ίντερνετ της προκοπής καμιά φορά. Και εμείς σας ζητάμε να μάθετε τις ρηξικέλεθες τεχνολογίες του σήμερα και να οραματιστείτε τις τεχνολογίες του αύριο. Σας ζητάμε δηλαδή να γεφυρώσετε και να παλέψετε να μην σας καταπιεί το χάσμα που ανοίγεται ανάμεσα και ανοίγεται όλο και μεγαλύτερο ανάμεσα στην εμπειρία σας, στο βίωμά σας, στην πραγματικότητα που ζείτε και στο δυνητικό παρόν, το πώς θα μπορούσατε να ζείτε και να εργάζεστε. Για το χάσμα αυτό υπάρχει αιτία. Υπάρχει συγκεκριμένος ένοχος. Δεν είναι νομοτέλεια, δεν είναι φυσικό φαινόμενο, όπως δεν είναι νομοτέλεια να μεγαλώνει συνέχεια η ψαλίδα ανάμεσα στους πολλούς που παράγουν τον πλούτο των κοινωνιών και στους λίγους που τον κατέχουν και τον ιδιοποιούνται. Δεν είναι νομοτέλεια η επιστήμη να γίνει ο Κρόνος που τρώει τα παιδιά του. Γιατί, για παράδειγμα, μας απειλούν ότι ο αυτοματισμός στην παραγωγή θα πετάξει στα άχρηστα καραβιές εργαζομένων την ίδια στιγμή που αυξάνονται αντί για να μειώνονται οι ώρες που εργάζεται κάποιος. Γιατί απολύονται κατά δεκάδες χιλιάδες εξαιρετικά ταλαντούχοι, εξαιρετικά δημιουργικοί νέοι και νέες σε όλες τις εταιρείες πληροφορικής ανά τον κόσμο και την ίδια στιγμή μιλάνε για ελλείψεις στον τομέα αυτό και για αργό ρυθμό αποφύτησης, διαβάσαμε χτες. Γιατί την ίδια στιγμή που μιλάμε για αυτόνομη οδήγηση στους αυτοκινητοδρόμους, τα τρένα, το πιο ασφαλές και φθηνό μεταφορικό μέσο, γίνονται φωνικά όπλα και σπέρνουν τον όλεθρο, όπως στο έγκλημα των Ντεμπών και τα άλλα δυστυχήματα που γίνονται καθημερινά ανά τον κόσμο. Υπάρχει ένοχος.
Και αυτό είναι το σημερινό σύστημα που κριτήριό του έχει το κέρδος. Γι' αυτό φέρνει και θέλει να φέρει στα μέτρα του το Πανεπιστήμιο. Απαιτεί να εργάζεται γι' αυτό και όπως αυτό. Να λειτουργεί και να αναπτύσσεται με γνώμονα το κέρδος των λίγων, να εκπαιδεύει νέες και νέους να σκέφτονται με γνώμονα το κέρδος των λίγων. Δεν σας αξίζει ένα τέτοιο πανεπιστήμιο. Οι νέοι άνθρωποι είστε αυτοί που έχετε κατεξοχήν συμφέρον να βάλετε τη σφραγίδα σας στις εξελίξεις σήμερα. Πάρτε θέση, διαλέξτε πλευρά. Σημαδέψτε τον πραγματικό αντίπαλο, όχι το διπλανό σας. Διεκδικήστε σύγχρονες, πραγματικά ποιοτικές σπουδές, πραγματικά ελεύθερες από κάθε άποψη και κυρίως από τον εφιάλτη της ανεργίας και της επιβίωσης που σας ψαλιδίζει τα όνειρα. Διεκδικήστε να σπουδάζετε και να εργάζεστε σε μια κοινωνία που, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, η εργασία θα είναι προσφορά σε μια κοινή υπόθεση και όχι υποδούλωση στις επιθυμίες λίγων με αντάλλαγμα την επιβίωση. Δεν είναι πολυτέλεια, ούτε προνόμιο ο ελεύθερος χρόνος, η άθληση, η ψυχαγωγία, η ποιοτική στέγη, η σταθερή εργασία, ο αξιοπρεπής μισθός. Οι κατακτήσεις της ανθρωπότητας δεν προορίζονται για τους λίγους προνομιούχους, αλλά για τους πολλούς και χρήσιμους. Όμορφα λόγια. Όχι. Στόχοι πάλης σε μια πορεία για το σπάσιμο των αλυσίδων που συγκρατούν την ορμή των δυνάμεων παραγωγής. Σε αυτή την πορεία τα νιάτα του τόπου μας έχουν και θα βρίσκουν πάντα δίπλα τους συμπαραστάτη και οδηγό, το ΚΚΕ και την νεολαία του την ΚΝΕ, που διαθέτουν όλες τους τις δυνάμεις στον αγώνα αυτό. Η ψήφος στην πανσπουδαστική στις επόμενες εκλογές δεν είναι μια απλή ψήφος σε άλλη μια φοιτητική παράταξη. Είναι υπόσχεση αγώνα για τις σπουδές που σας αξίζουν σήμερα, αλλά και για τη ζωή που σας ανήκει αύριο. Η ψήφος στο ΚΚΕ δεν πολλαπλασιάζει μόνο τα ποσοστά και τις έδρες στη Βουλή. Πολλαπλασιάζει αντιστάσεις στη νέα επίθεση που ετοιμάζονται να εξαπολύσουν οι λεγόμενες δυνάμεις της αγοράς. Η ψήφος σας δηλώνει ότι η νεολαία του τόπου μας είναι αποφασισμένη να έχει αυτή τον τελευταίο λόγο. Κοκκινήστε όλες τις κάλπες. Στις 10 του Μάη ψήφος στην πανσπουδαστική. Στις 11 ψήφος στο ΚΚΕ.